Πρώτον, αυτό που ρώτησε ο κύριος Συνάπης για την ανασκαφή των αρχαίων της Παπαντής. Υπάρχει σε εξέλιξη η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης με πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας και με δαπάνη 182.000 ευρώ έχουμε προϋπολογίσει. Έχουμε συναντήσει κάποιες διοικητικές δυσκολίες οι οποίες προσπαθούμε να λυθούν για την υλοποίηση του έργου. Αυτή τη στιγμή το τελικό σχέδιο μας ήρθε μόλις σήμερα, το τελικό έχει πάει και έχει έρθει το σχέδιο της προγραμματικής αρκετές φορές στο γραφείο της κυρίας Υπουργού. Θεωρούμε ότι είμαστε πρώτων πυλών της τελικής υπογραφής της σύμβασης. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι επειδή καθυστερήσαμε τόσο πολύ, είμαι λίγο επιφυλακτική σε σχέση με το αν καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ένα κομμάτι της έρευνας πριν το τέλος του 2021. Όπως και να έχει, τον επόμενο χειμώνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι καιρικές συνθήκες στην Καλαμάτα είναι σχετικά ήπιες, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη διερεύνηση της νοτιοανατολικής γωνίας και στη συνέχεια και των τμήματων της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη, που ξέρουμε, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, που ακριβώς είναι τα αρχαία κατάλοιπα, προκειμένου να διερευνήσουμε εις βάθος και να τεκμηριώσουμε όσο το δυνατόν τη μορφή του κτηρίου αυτού. Να προσδιορίσουμε δηλαδή το είδος του κτηρίου που υποθέτουμε εκ των στοιχείων που έχουμε ότι είναι κάποιο στοϊκό επίμηκες δημόσιο δόμημα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι τμήμα της αγοράς, αν είναι τμήμα του γυμνασίου. Πάντως, εικάζεται ότι είμαστε εντός βέβαια των τυχών των αρχαίων φαρών και σε κάποιο μεγάλο δημόσιο οικοδόμημα. Έχει ανασκαφτεί, τότε που ανασκάφτηκε ήταν τμηματική ανασκαφή, τώρα θα προσπαθήσουμε εκτός του να το φέρουμε στο φως, να το προσδιορίσουμε επακριβώς ως προς την χρήση του. Εάν είχε επιλεγεί η λύση να γίνει υποέργο αρχαιολογικών εργασιών στο έργο της περιφέρειας, τώρα θα είχαμε προχωρήσει αρκετά περισσότερο. Η σύνταξη της προγραμματικής και η λειτουργία μέσα στην προγραμματική, γιατί έχουμε κάποια διοικητικά προβλήματα που δεν έχει νόημα να τα αναφέρω, μας έχει δημιουργήσει αυτή την καθυστέρηση. Πρέπει πάντως να γίνει το έργο παράλληλα με το έργο που ήδη ξεκίνησε να υλοποιείται της ανάδειξης της υπόλοιπης πλατείας. Δεν μπορεί να μείνει δηλαδή για αργότερα. Σε καμία περίπτωση η φορεία μας δεν θα επιτρέψει αυτό το έργο να μείνει μόνο στα συρτάρια και στα χαρτιά. Το δεύτερο που με ρωτήσατε για το κάστρο Καλαμάτας, ολοκληρώσαμε τη μελέτη που προβλέπει χρήση αναβατορίου για πρόσβαση αμαία μέχρι το φουαγέ του αμφιθεάτρου και παράλληλα στο χώρο του φουαγέ θα κατεδαφιστεί το υφιστάμενο ξύλινο παράπηγμα που προσβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο και όλους μας νομίζω και έχει σχεδιαστεί ένα νέο μικρό κηλικείο, πολύ μικρών διαστάσεων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές των εκδηλώσεων αλλά και οι επισκέπτες του κάστρου και αμέσως δίπλα σε αυτό έχει σχεδιαστεί ένα βεσέ για αμαία που έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει και δεν ήταν δυνατό τεχνικά εφικτό να γίνει στον χώρο των υφιστάμενων βεσέ. Το παλέψαμε πολύ να γίνει εκεί, δεν τα καταφέραμε, δεν βρέθηκε τεχνική λύση, οπότε έχουμε κάνει αυτό το σχεδιασμό. Από το σημείο αυτό, από το χώρο δηλαδή του κηλικίου και το βεσέ των αμαία και την είσοδο στο φουαγέ, θα υπάρχει διαδρομή για τα αμαία και έχει προβλεφθεί και χώρος θέσεις, όχι μόνο μίας, δύο-τριών θέσεων, πάνω στις κερκίδες του αμφιθεάτρου. Κατά συνέπεια, θα έχει εξασφαλιστεί πλέον η πρόσβαση από την είσοδο του κάστρου, από τη ράμπα την υφιστάμενη, μέχρι και το χώρο των εκδηλώσεων. Αυτή η μελέτη έχει φύγει από την υπηρεσία μας εδώ και 2-3 μήνες. Έχει προωθηθεί για έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΠΟΑ. Το πρόγραμμα αυτό έχει μπει μέσα στο προγραμματισμό, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑΜΕΑ, που είναι ένα κεντρικό πρόγραμμα με τέτοιες ενέργειες. Άρα, θεωρούμε ότι και με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό προβλέπεται να γίνει, με το που εγκρίνεται, ήδη προχθές μιλούσαμε το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού για την εξέλιξη του έργου, μπορούμε να πούμε ότι θα υλοποιηθεί τουλάχιστον το αναβατόριο, αν όχι το κηλικείο και το βεσέ των αμέ, τουλάχιστον το αναβατόριο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχει υλοποιηθεί, αρκεί να γίνει γρήγορη έγκριση. Ο φωτισμός του συνολικού μνημείου, του κάστρου, ο περιμετρικός φωτισμός των τυχών, είναι επίσης τμήμα αυτής της μελέτης,
που την ολοκληρώσαμε στο πλαίσιο του έργου ανάδειξης της κεντρικής εισόδου, είχε εκπονηθεί και έχει πάει μαζί με το φάκελο που σας περιέγραψα πριν στο Υπουργείο για έγκριση. Χρειάστηκε να γίνει μια συμπληρωματική ηλεκτρολογική μελέτη, γιατί είχαμε κάνει τη μελέτη μόνο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του φωτισμού και θα ακολουθούσε η μελέτη εφαρμογής των φωτιστικών κτλ. Τώρα, αυτό που σχεδιάστηκε και έχει φύγει για έγκριση στο Υπουργείο είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, η εντύπωση δηλαδή που θα υπάρχει όταν θα έχουμε φωτίσει το μνημείο. Μας ζητήσαν συμπληρωματική ηλεκτρολογική μελέτη, εξασφαλίσαμε την πίστοση πριν από μια εβδομάδα και θα την έχουμε υλοποιήσει τον επόμενο μήνα, ώστε να πάει για να εγκριθεί και ο φωτισμός. Όμως το θέμα του αναβατορίου και της πρόσβασης, της βελτίωσης της προσβασιμότητας για τα εμποδιζόμενα άτομα θα εξεταστεί ξεχωριστά, δηλαδή δεν θα μπλοκάρει η μελέτη του φωτισμού το υπόλοιπο. Άρα έχουμε να περιμένουμε μέσα στο χειμώνα σημαντικές εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Όταν λέτε το επόμενο χειμώνα για τα αρχεία της Παπαδής, μιλάμε για το χειμώνα του Γενάρη Φλεβάρη. Ναι, τον ερχόμενο, ναι, δεν πάμε πιο μακριά, εννοείται, γιατί θα έχει τελειώσει το έργο της ανάδειξης. Δεν είναι. Πρέπει να είμαστε μαζί με αυτό. Είναι όρος της έγκρισης της μελέτης ανάπλασης, είναι να γίνεται ταυτόχρονα και παράλληλα το έργο το αρχαιολογικό. Οι εργασίες υπολογίζουν να κρατήσουν τις ανασκαφείς. Υπολογίζουμε, έχουμε βάλει νομίζω στο τεχνικό δελτίο γύρω στους 6 μήνες ανασκαφή, 4 με 6 μήνες ανασκαφή. Αυτό έχει να κάνει και με τη δυνατότητα που θα έχουμε να προσλάβουμε κόσμο μέσα από αυτή την σύμβαση, και εντοπίζεται λίγο η δυσκολία, αλλά θα προσπαθήσουμε και με το προσωπικό, το τακτικό της υπηρεσίας μας, αν και έχουμε πάρα πολλά μέτωπα, να ενισχύσουμε και αυτή την ανασκαφή ώστε να μην διαρκέσει παραπάνω. Ποτέ δεν ξέρεις με μια ανασκαφή. Ο κύριος καθηγητής μπορεί να το διαβεβαιώσει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εδώ ίσως είναι μία από τις μοναδικές ανασκαφές που ξεκινάνε γνωρίζοντας τι θα βρούμε. Γιατί είναι Αυτό είναι το σημαντικό που λέτε, σημαίνει ότι η ανασκαφή σημαίνει με αυτό που λέτε και ανάδειξη. Γιατί πάμε για σωστή ανασκαφή, δεν ξέρουμε τι θα δείξει. Με αυτό που λέτε είναι σημαντικό, άρα σημαίνει ανάδειξη του χώρου. Ναι, εδώ έχουμε μία ανασκαφή που όπως είπα ξέρουμε ακριβώς που είναι τα αρχαία και τι περίπου θα βρούμε. Όχι περίπου, με αρκετή λεπτομέρεια. Αλλά σε βάθος δεν ξέρω τι θα μας δείξει. Καπάνη, προηγούμενες φάσεις, ίσως προηγουμένων περιόδων. Έχουμε όστρακα και κεραμική προϊστορικά. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί εις βάθος η έρευνα. Από εκεί και πέρα, αυτό το ποσό περιλαμβάνει και τη μελέτη για την ανάδειξη και τη δαπάνη που θα χρειαστεί για ένα στέγαστρο ή όπως επιλεγεί μετά από τη μελέτη να αναδειχθούν αυτά τα συγκεκριμένα κατάλοιπα. Με 182.000 ευρώ. Ακριβώς, βεβαίως.